Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΥ. Κάνουμε τη σημερινή μεγάλη αγωνιστική κινητοποίηση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Δοδόνης, γιατί πιστεύουμε ότι έχει να προσφέρει πολλά στους κτηνοτρόφους και γενικότερα στο λαό της Ηπείρου, σε μια περίοδο που η χώρα μας είναι διατροφικά εξαρτημένη σε όλα σχεδόν τα κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα. Η Δοδόνη μπορεί να παραμείνει και πρέπει να παραμείνει η κρατική επιχείρηση, ώστε να μπορέσει να στηρίξει και το εισόδημα των κτηνοτρόφων, αλλά να έχει και την ποιότητα στην παραγωγή των προϊόντων της. Εμείς καλούμε συνολικά το λαό της Ηπείρου, όλης της Ελλάδος, να αγωνιστεί ενάντια σε αυτή την απόπειρα ιδιωτικοποίησης της Δοδόνης. Πρέπει να γίνει υπόθεση τόσο των αγροτών όσο και των κτηνοτρόφων, αλλά και του εργατικού κινήματος, γιατί η ιδιωτικοποίησή της θα έχει αρνητικές συνέπειες συνολικά σε όλο το λαό. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λύση δεν είναι ούτε να δοθεί στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις οι οποίοι είναι καταχρεοκοπημένοι και θα οδηγηθεί στην ιδιωτικοποίηση μέσω αυτών, αλλά η λύση είναι να παραμείνει όπως έχει σήμερα κρατικό εργοστάσιο. Λιαπάτης Κώστας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών. Εμείς βρισκόμαστε εδώ σήμερα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες και εργαζόμενους της Δοδόνης, γιατί από ό,τι φαίνεται με τα τελευταία μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση και με βάση την κοινή αγροτική πολιτική και η τελευταία κατόνομα συνειστηριστική επιχείρηση θέλει να περάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, στην οικονομία της περιοχής, στους εργαζόμενους. Γιατί όταν θα μπει ένας ιδιώτης εδώ, το πρώτο που θα κάνει είναι να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις στους εργαζόμενους και φυσικά από εκεί και πέρα η ποιότητα των προϊόντων, εάν θα περάσει σε 3-4 μονοπωλιακούς ομίλους, δεν νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη. Θα θυμόσαστε τα τελευταία διατροφικά σκάνδαλα που ξεσπάσαν όχι μόνο σε επιχειρήσεις ελληνικές, παγκοσμίως από την Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Κίνα. Δηλαδή ουσιαστικά το κεφάλαιο με την ευλογία των κατατόπους κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλει ποιοτικά προϊόντα. Ο βιομήχανος όταν θα μπει σε μια επιχείρηση αυτό που θα σκεφτεί είναι αν θα βγάλει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό και γι' αυτό συμπαραστεκόμαστε εδώ και σαν Ομοσπονδία θα εκφράζουμε συνέχεια την αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες, παραγωγούς, στους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη επιχείρηση, ούτως ώστε να μην περάσει και αυτή στα χέρια τριών μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί σας είπα ότι θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τους καταναλωτές. Δεν θα ξέρουν τι θα τρώνε. Αυτά. Κλινάκης Σπύρος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας και μέλος της Πανεπιρωτικής Επιτροπής ενάντια στο ξεπούλημα της Δοδόνης. Στο σημερινό συλλαλητήριο είναι η κορύφωση μια σειρά άλλων συλλαλητηρίων και αγώνων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και όχι μόνο, και μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και από την Παναγροτική Συσπήρωση, όπου δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία που εκπροσωπώ, αλλά και άλλες Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής, για να αναδείξει ότι το πρόβλημα της Δοδόνης δεν είναι πρόβλημα μόνο των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αλλά είναι συνολικά πρόβλημα της κοινωνίας, των εργατών, των βιοτεχνών. Και βέβαια, μια ιδιωτικοποίηση θα επηρεάσει και τους αγροτοκτηνοτρόφους από την άποψη της τιμής, αλλά και τους εργαζόμενους στην ίδια τη βιομηχανία, με πιθανότερο αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τους μικροεπαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με τα προϊόντα της Δοδόνης πριν και μετά την παραγωγή τους. Θεωρούμε ότι αυτή η συστράτευση είναι απαραίτητη για να αποτραπεί το ξεπούλημα της Δοδόνης, το οποίο έχει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ενταθεί μαζί με την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας στα πλαίσια του λεγόμενου μνημονίου. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι είναι διαχρονική απέτηση του ελληνικού κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στον χώρο του γάλακτος και των τροφίμων να ιδιωτικοποιηθεί, έτσι ώστε να ελέγξει συνολικά αυτήν την διαδικασία. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιπαλέψουμε και το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα με το σημερινό συλλαλητήριο. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε αυτό το ξεπούλημα έως ότου αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση και αλλάξει και ο συσχετισμός δύναμης, έτσι ώστε αντί να ιδιωτικοποιηθεί, να κοινωνικοποιηθεί σε μια άλλη λογική και σε μια άλλη κατεύθυνση στην κοινωνία. Κάθε εργαζόμενος, κάθε σωματείο, κάθε λαϊκή οικογένεια χρειάζεται να παλέψει για την παραγωγή εγχώριων τροφίμων, φτηνών και ποιοτικών. Μια τέτοια παραγωγή μπορεί να γίνει με την κοινωνικοποίηση της γης και των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών μονάδων, καθώς επίσης και της βιομηχανίας αγροτικών εφοδίων και μεταποίησης, που θα παράγουν όχι για το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες του λαού. Με κεντρικό σχεδιασμό, καθετοποιημένες κρατικές επιχειρήσεις και παραγωγικούς συνεταιρισμούς μικρομεσαίων αγροτών.
Μια φιλοαγροτική πολιτική που θα συνδέει την αγροτική παραγωγή με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τράπεζες, οι οποίες θα αποτελούν λαϊκή κρατική ιδιοκτησία. Θα διασφαλίζει την ευημερία της εργατικής και αγροτικής οικογένειας και θα αναπτύσσει την εγχώρια παραγωγή για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι για τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων. Αυτή η πρόταση πρέπει να αποτελέσει πλαίσιο πάλης για κάθε σωματείο, για κάθε εργάτη, κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο. Χρειάζεται να ενταχθεί στο συνολικό αγώνα που κάνει η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της για αλλαγή της εξουσίας των μονοπωλίων. Δεν αρκεί σήμερα να παλέψουμε για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε από τη βάρβαρη πολιτική της πλουτοκρατίας. Χρειάζεται να αμφισβητήσουμε συνολικά την παντοδυναμία τους, να ανατρέψουμε την εξουσία τους, να χτίσουμε τη δικιά μας κοινωνία με οικονομία και έλεγχο από το λαό και τους εργάτες. Αυτός ο αγώνας που στρέφεται αντικειμενικά ενάντια και στα κόμματα του κεφαλαίου δεν είναι αγώνας μόνο της εργατικής τάξης. Χρειάζεται η συμπόρευση και των άλλων φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της φτωχής αγροτιάς, των αυτοαποσχολούμενων και μικρών επαγγελματιών. Η λαϊκή εξουσία αποτελεί και για αυτούς τη μόνη διέξοδο, αφού σήμερα πλήττονται εξίσου από την αντιλαϊκή πολιτική. Το τραπεζικό!